Ο Σύλλογος Γυναικών Πολύχνης, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, συμμετέχει στην πρωτοβουλία 125 συλλόγων, σωματείων και κατοίκων ενάντια στην καρκινογόνο καύση απορριμμάτων από την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν. Εν μέσω πανδημίας, η τσιμεντοβιομηχανία και η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως διαμεσολαβητή ενημέρωσης, προχώρησαν στην προσπάθεια νέας αδειοδότησης καύσης RDF-SRF από τον Όμιλο. Μια εξέλιξη πολύ σοβαρή, καθώς η ρήπανση από την καύση απορριμμάτων θα έρθει να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρημένη ατμόσφαιρα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η καύση των RDF-SRF έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή και την εκπομπή στο περιβάλλον σταθερών οργανικών ενώσεων μεγάλης τοξικότητας, τις διοξίνες και τα φουράνια, ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την υγεία του ανθρώπου και υπεύθυνες για καρκίνους και αναπνευστικά προβλήματα. Ο Όμιλος Τιτάν εδώ και χρόνια προσπαθεί να εφαρμόσει την καύση σκουπιδιών, θέλοντας να μειώσει το κόστος παραγωγής του, αξιοποιώντας άλλες μορφές ενέργειας και να αυξήσει ακόμα περισσότερο τα κέρδη του. Οι επιδιώξεις του κινούνται στις ράγες του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου, που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, και το οποίο ευνοεί την ιδιωτικοποίηση και την εμπαρευματοποίηση της διαχείρισης σκουπιδιών, δίνοντας δεκάδες προνόμια σε μεγάλους ομίλους να κάνουν business πάνω στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων σε όλες τις φάσεις της. Εγγύηση στο τιτάνιο αιγώνα μας είναι η συσπήρωση των κατοίκων, συλλόγων και φορέων ενάντια στην καύση, χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Προσπαθούν να αναχαιτίσουν τον αγώνα μας και να μας δίνουν στη διαβούλευση. Καμία εγγύηση όμως δεν μας δίνουν τα μεγάλα λόγια για διαβούλευση, για επιτροπές ειδικών, για οικονομική ανάπτυξη, για μέτρα ελέγχου. Η δύναμη βρίσκεται στη δική μας ενότητα και στο δικό μας αγώνα. Όσοι επικαλούνται τη διαβούλευση είναι αυτοί που έστρωσαν το έδαφος για την καύση και εμφανίζονται τώρα εχθροί της. Γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση είναι ένας δούριος ύπος για το τσάκισμα της ζωής και της υγείας μας. Θέλουμε να τονίσουμε όμως ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αφορά όλη την πόλη, αφού ο αέρας δεν έχει σύνορα. Καλούμε λοιπόν τις γυναίκες αλλά και όλους τους κατοίκους της πόλης να συμμετέχουν στις αγωνιστικές αποφάσεις των εκατοντάδων φορέων, σωματείων και συλλόγων, να συσπηρωθούν σε αυτούς και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα δράσεων και πρωτοβουλειών. Το συλλαλητήριο που έγινε στην περιοχή μας το προηγούμενο Σάββατο μας έδειξε τον αγωνιστικό δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε από εδώ και πέρα. Ζητούμε τώρα να σταματήσει η νέα προσπάθεια αδειοδότησης καύσης RDF-SRF από τον Όμιλο, να σταματήσει η καρκινογόνος καύση των σκουπιδιών, όχι μόνο εδώ, αλλά και παντού. Λέμε ναι στην ορθή διαχείριση απορριμμάτων, λέμε ναι στην ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση, αλλά και να εφαρμοστούν όλες οι μέθοδοι και τα μέτρα για την μείωση της βλαπτικότητας των απορριμμάτων και την ορθή διαχείρισή τους προς όφελος του λαού.